στρατιώτες ήθελαν γενικά μια καλή σχολή για να βελτιωθεί το επίπεδο εκπαίδευσης των νέων Ελλήνων τότε. Στη συνέχεια εξελίχθηκε αυτή η μεγάλη σχολή στο γυμνάσιο της Χίου, όπου το 1815 από μεγάλη σχολή ονομάστηκε γυμνάσιο και άλλαξε κάπως μεγάλο γυμνάσιο της Χίου. Βλέπουμε και άλλα πολύ σημαντικά σχολεία κοντά μας στην περιοχή μας, στη Σμύρνη και τις Κηδονιές. Αυτά τα τρία, όπως θα δούμε αργότερα, αυτές οι τρεις περιοχές ετύχαναν του ενδιαφέροντος του Κοραή, θεωρούσε ο Κοραής, ο οποίος εξέφρασε όταν ενεφανίσει στα ελληνικά γράμματα μια μεταρρυθμιστική άποψη για την παιδεία στην Ελλάδα, μια μοντέρνα τότε ευρωπαϊκή άποψη και επαφορμή του γαλλικού διαφωτισμού, και θεωρούσε τις Κηδονιές, την Σμύρνη και τη Χίο ότι αυτά τα σχολεία εξέφραζαν καλύτερα αυτές τις απόψεις. Στη Γενοκρατία τώρα, εκ των πραγμάτων έχουμε μια μεγάλη έλλειψη πηγών. Δεν έχουμε πάρα πολλές πηγές. Από αυτές όμως τις πηγές που έχουμε στη διάθεσή μας, θέλω εδώ κάτι που ξέχασα να πω, ότι η κύρια πηγή των πληροφοριών για μένα αλλά και για πολλούς είναι η μνημειώδης έκδοση του βιβλίου «Περιώνυμος, Μεγάλη Σχολή της Χίου και του Γυμνάσιου της Χίου», σχεδόν ταυτόσιμη τίτλοι όπως θα δείτε, του καθηγητού μου, αϊμνίστου, Αντωνίου Χαροχόπου, ο οποίος έχει συγγράψει αυτό το βιβλίο, που είναι ένα σύμνος για το σχολείο και είναι η πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών, που όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα πρέπει να την συμβουλεύουν. Ο Χαροχόπος λοιπόν σημειώνει, διαβάζω λίγο, «Επισκοπώντας την ιστορία της Χίου κατά το Μεσαίωνα και τη Γενοκρατία, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν πηγές, δεν είναι σχεδόν τίποτα γραμμένο, και αναρωτιέται, δεν υπήρχε, συγγνώμη για το λάθος του λέξεως, εκπαίδευση, υπήρχε και δεν μελετήθηκε ή δεν μπορεί να μελετηθεί από έλλειψη πηγών?» Και καταλήγει ότι το πιθανότερο είναι το τελευταίο. Αναφερόμενος στον Χαροχόπο,